Γεια σας αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Για όσους με βλέπουν για πρώτη φορά, είμαι η Φρίντα και σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε την καλύτερη μαρμελάδα βερίκοκο, θα σας εξηγήσω αναλυτικά τη συνταγή, το πώς να προστατεύσετε το χρυσαφένιο χρώμα της μαρμελάδας, τον ακριβή χρόνο βρασμού, έτσι ώστε να έχει μια φυσική βελούδινη υφή, χωρίς να προσθέσετε διάφορες πυκτικές ουσίες. Και τώρα φίλοι μου, ας αρχίσουμε από την προετοιμασία. Έχω 1 κιλό και 300 γραμμάρια φρέσκα βερίκοκα. Πρέπει να είναι όρημα και καλής ποιότητας. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Το πρώτο μυστικό αγαπητοί μου φίλοι είναι το ξεφλούδισμα από τα βερίκοκα. Η φλούδα είναι ένας από τους λόγους που η μαρμελάδα μας γίνεται πιο σκούρα. Εκτός από αυτό, όλοι ξέρουμε ότι η φλούδα κατά τον βρασμό δεν λιώνει. Και όταν την τρώμε έχουμε την αίσθησή της. Σε πολλούς όμως αρέσει να έχουν την αίσθηση της φλούδας, στα παιδιά μου όμως δεν αρέσει και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που την αφαιρώ. Και θέλω να τονίσω ότι σε εσάς αν αρέσει η φλούδα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε. Αυτό δεν αλλάζει καθόλου τη συνταγή μας, ούτε στη γεύση ούτε στην υφή. Όπως σας είπα μόνο λίγο σκουραίνει το χρώμα. Και τώρα βγάζουμε τα κουκούτσια και κόβουμε σε μεσαία έως μικρά κομμάτια. Και κάτι πολύ σημαντικό, την φλούδα αγαπητοί μου φίλοι δεν την πετάμε. Θα σας δείξω αργότερα τι θα κάνουμε. Και αφού τελειώσαμε αυτή τη διαδικασία και αφού τα καθαρίσαμε, από τα 1 κιλό και 300 γραμμάρια μας έχουν μείνει μόνο 1 κιλό καθαρισμένα βερίκοκα. Οπότε για 1 κιλό βερίκοκα θα χρειαστούμε 1 κιλό ζάχαρη. Και τώρα επειδή τίποτα δεν πετάμε, με ένα τούλι ή ένα λεπτό ύφασμα, οτιδήποτε και να έχετε, θα ρίξουμε τις φλούδες και θα τις τύψουμε καλά, έτσι ώστε να αφαιρέσουμε το υγρό που έχουν. Για μεγαλύτερη ευκολία μπορείτε να τις κόψετε στο blender και να τα στραγγίξετε καλά, έτσι θα βγάλετε πιο εύκολα τα ζουμιά. Και τα ζουμιά αυτά θα μας βοηθήσουν να γίνει πιο πυκτή η μαρμελάδα μας. Δείτε πόσα ζουμιά βγάλαμε. Και ό,τι μας έμεινε από τις φλούδες τα πετάμε. Και τώρα θα χρειαστούμε μια μεγάλη κατσαρόλα αναλόγως με την ποσότητα που θα φτιάξετε. Πρέπει να υπολογίσουμε να αφήσουμε χώρο 3 δάχτυλα, γιατί κατά τον βρασμό θα δημιουργηθούν αφροί. Έτσι για να προσέχετε για να μην σας χυθούν. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα κομμένα βερίκοκα και πάντα φίλοι μου τις μαρμελάδες θα τις ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Από πάνω ρίχνουμε τη ζάχαρη, όπως είπαμε για 1 κιλό βερίκοκα 1 κιλό ζάχαρη. Και τώρα προσθέτουμε και τον ζωμό από τις φλούδες. Ανακατεύουμε καλά. Πολλές συνταγές έχω παρατηρήσει ότι κατά τον βρασμό ρίχνουν και τα κουκούτσια μέσα να βράσουν. Μπορεί να έχει διάφορα ωφέλη, αλλά εγώ δεν το προτείνω γιατί με αυτόν τον τρόπο σκουραίνει η μαρμελάδα. Και τώρα θα τα αφήσουμε να κατεβάσουν τα ζουμιά τους για μια ώρα εκτός ψυγείου ή για όλο το βράδυ μέσα στο ψυγείο. Με προσοχή, όχι περισσότερες από μια ώρα εκτός ψυγείου γιατί θα σας χαλάσει. Και τώρα το βάζουμε στη φωτιά σε μεσαία θερμοκρασία. Και αφού πάρει βράση θα παρατηρήσετε ότι σχηματίζονται αφροί. Χαμηλώνουμε τη φωτιά για να μην μας χυθούν και ανακατεύουμε ανατακτικά διαστήματα. Το ανακάτεμα είναι πολύ σημαντικό για τις μαρμελάδες. Βοηθάει στο λιώσιμο των φρούτων και για να μην πιάσει στον πάτο η μαρμελάδα. Σε αντίθεση με τα γλυκά του κουταλιού που δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου ανακάτεμα γιατί χαλάνε. Και τώρα με μια τρυπητή κουτάλα ή οτιδήποτε έχετε στο σπίτι, θα αρχίσουμε την διαδικασία ξαφρισμού. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει, θέλουμε καλό ανακάτεμα και μετά από κάθε ανακάτεμα θα βγάζουμε τους αφρούς που έχουν δημιουργηθεί. Γενικά από την αρχή μέχρι το τέλος, τις μαρμελάδες πρέπει να τις προσέχετε. Να μην απομακρυνθείτε καθόλου, να είστε κοντά και να κάνετε αυτή την διαδικασία ώσπου τελειώσουμε. Ο ακριβής χρόνος βρασμού για 1 κιλό βερίκοκα ήταν περίπου 45 λεπτά. Για 2 κιλά βερίκοκα θα σας χρειαστεί περίπου 50 με 55 λεπτά. Όπως καταλάβατε, αναλόγως την ποσότητα της μαρμελάδας που φτιάχνετε, αυξάνεται και η ώρα βρασμού. Ένα μυστικό είναι ότι ποτέ δεν βράζουμε περισσότερα από 2 κιλά μαρμελάδα
γιατί όση περισσότερη ώρα βράζει, να ξέρετε ότι αρχίζει και σκουραίνει το χρώμα της. Τώρα το πόσα κιλά θέλετε εσείς να φτιάξετε, αυτή είναι δικιά σας επιλογή. Εγώ απλώς προσπαθώ να σας μεταφέρω τις γνώσεις μου για αυτούς που θέλουν να τις ακούσουν. Όπως είδατε πριν λίγο, με μια φετούλα λεμόνι μπορείτε να απομακρύνετε τις καραμελωμένες άκρες στη κατσαρόλα. Και τώρα θα κάνουμε το τεστ για να δούμε αν είναι έτοιμη και έχει δέσει. Σε ένα κρύο πιάτο, το οποίο το είχαμε στο ψυγείο, ρίχνουμε λίγη μαρμελάδα και με το δάχτυλο κάνουμε μια γραμμή. Αν η γραμμή δεν ενώνεται και μένει έτσι όπως βλέπετε στο βίντεο, αυτό θα πει ότι είναι έτοιμη. Και τώρα θα προσθέσουμε το μισό από το ένα μικρό λεμόνι. Όχι μεγάλη ποσότητα για να μην μας χαλάσει η γεύση. Για αυτούς που δεν το ξέρουν, το λεμόνι το ρίχνουμε στο τέλος για να μην μας ζαχαρώσει. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε για ένα ακόμα λεπτό να βράσει. Και τώρα αφαιρούμε από τη φωτιά. Για αυτούς που δεν έχουν χώρο στο ψυγείο, τώρα έτσι όπως είναι ζεστό, το ρίχνουμε σε αποστηρωμένα βάζα. Αν δεν ξέρετε να αποστηρώσετε ένα βάζο, μπορείτε να τα αποστηρώσετε στον ήλιο, αφήνοντάς τα για μισή ώρα σε καυτό ήλιο, ή για 15 λεπτά στο φούρνο στους 100 βαθμούς. Γυρίζουμε τα βάζα ανάποδα, τα καλύπτουμε καλά με μια πετσέτα και αφήνουμε για 24 ώρες και έτσι θα κάνουμε κενό αέρο στα βάζα και δεν θα χαλάσουν για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και για να το τεστάρετε, πατήστε το καπάκι αν παρατηρήσετε ότι είναι πολύ σφιχτό και δεν ακούγεται τίποτα, αυτό θα πει ότι δεν έχει αέρα μέσα. Για αυτούς που θα το φυλάξουν στο ψυγείο, καλύψτε με μια πετσέτα, όχι καπάκι, γιατί δεν πρέπει να δημιουργήσουμε υδρατμούς και το αφήνουμε ώσπου κρυώσει τελείως. Και μετά από μερικές ώρες που κρύωσε, τώρα πια έχει πήξει και θα παρατηρήσετε ότι έχει την κατάλληλη υφή που θέλουμε. Φίλοι μου, δεν υπάρχει καλύτερη συνταγή μαρμελάδας από αυτή. Δεν είναι απλά λόγια για να έχουμε τι να λέμε, αλλά πραγματικά αυτή η συνταγή αξίζει μια ευκαιρία. Γι' αυτό σας προσκαλώ να τη δοκιμάσετε και περιμένω τις εντυπώσεις σας. Για οτιδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Είναι χαρά μου να σας απαντήσω. Δείτε τι χρώμα, δείτε τι ωραία βελούδινη υφή. Το πρώτο πράγμα που δεν θέλω σε μια μαρμελάδα είναι να αλείφω το ψωμί και να τρέχει. Με αυτόν τον τρόπο να λερώνομαι και να μην μπορώ να την απολαύσω. Γεμίζουμε τα αποστηρωμένα βάζα και τα φυλάσσουμε στο ψυγείο. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε και τη σημερινή μας συνταγή. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε και το κουδουνάκι που βρίσκεται δίπλα, έτσι ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για τις καινούργιες μας συνταγές. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα. Μαζί τα λέμε στην επόμενη συνταγή.